Σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνικές χαλάρωσης του νου. Το άγχος σε μια σύγχρονη καθημερινότητα είναι χαρακτηριστικό. Συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, ο θυμός, διατροφικές διαταραχές, αϊπνία, οδηγούν σε ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Μέσα από το σύστημα της γιόγκα μπορούμε να δουλέψουμε απλές και εύκολες τεχνικές με τις οποίες καθημερινά θα πετύχουμε μια χαλάρωση, ηρεμία του νου και εξισορρόπηση της ενέργειάς μας. Σήμερα θα δείξουμε δύο τεχνικές. Η μία είναι άσκηση αναπνοής και η άλλη είναι άσκηση σωματικής και νοητικής χαλάρωσης. Η άσκηση της αναπνοής λέγεται Brahmari Pranayama. Brahmari στα σανσκριτικά σημαίνει μέλισσα και η αναπνοή λέγεται έτσι γιατί μιμείται το βουητό μιας μέλισσας. Θα καθίσουμε σε μία άνετη θέση, όπως κάθομαι εγώ αυτή τη στιγμή, είναι η θέση οκλαδών. Αν δεν σας βολεύει αυτή η θέση, μπορείτε να καθίσετε σε μία καρέκλα ακουμπώντας την πλάτη σας, έτσι ώστε η σπονδυλική στήλη να είναι ίσια. Θα κλείσουμε για λίγο τα μάτια, χαλαρώστε τους ώμους. Ακούστε για λίγο τη φυσική σας αναπνοή, αφήστε τα χέρια σας να χαλαρώσουν πάνω στα πόδια. Πάρτε μερικές ήρεμες και φυσικές αναπνοές. Μαλακώστε το πρόσωπο και αφήστε τα χείλη σας απαλά κλειστά, τα δόντια λίγο αραιά. Τώρα φέρτε τα χέρια σας δίπλα στα αυτιά και με τους αντίχειρες κλείστε το μαλακό κοκαλάκι των αυτιών, έτσι ώστε να περιορίσετε τους εξωτερικούς ήχους. Συγκεντρωθείτε στο κέντρο του μετώπου. Θα ξεκινήσουμε μαζί. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή. Και με την εκπνοή θα αφήσουμε τον ήχο να ακουστεί με το στόμα κλειστό, όπως το βουητό μιας μέλισσας. Θα κάνουμε μαζί 3 κύκλους. Βαθιά εισπνοή. Μπορείτε να συνεχίσετε 5 με 10 κύκλους καθημερινά, αν χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία. Σε περιόδους υπερβολικής έντασης και άγχους, μπορείτε να δουλεύετε με αυτή την αναπνοή έως και 30 λεπτά. Ιδανικές ώρες της ημέρας είναι πολύ αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Και αυτό γιατί η εξωτερική ήχη είναι πολύ περιορισμένη αυτές τις ώρες. Αλλά οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούμε άμεση χαλάρωση, μπορούμε να δουλεύουμε μερικούς κύκλους αναπνοής. Η Brahmari αναπνοή καταπολεμά την αϊπνία, το θυμό και το στρες. Επίσης αναπλάθει πολύ γρήγορα τους ιστούς, γι' αυτό και συνιστάται μετά από εγχειρήσεις. Επιφέρει μια κατάσταση διαλογισμού και γι' αυτό είναι ιδανική για την εξισορρόπηση του νου. Η δεύτερη τεχνική για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι μια άσκηση σωματικής και νοητικής χαλάρωσης. Για την άσκηση αυτή μπορείτε να καθίσετε σε θέση οκλαδών, αλλά μπορείτε και να ξαπλώσετε. Με τη βοήθεια του νου και τη βοήθεια της αναπνοής, θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε κομμάτι-κομμάτι το σώμα. Κλείστε τα μάτια και αφήστε και πάλι την επίγνωσή σας στην αναπνοή. Αν είστε σε καθιστή θέση διαλογισμού, γυρίστε τις παλάμες προς τον ουρανό. Αφήστε το σώμα να χαλαρώσει και συγκεντρωθείτε στα πέλματά σας.
σφίξτε τα δάχτυλα των πελμάτων πολύ, πολύ δυνατά και χαλαρώστε τα. Σφίξτε τις γάμπες πολύ δυνατά. Χαλαρώστε τις. Συγκεντρωθείτε στους μυρούς και σφίξτε τους μυρούς και τους γλουτούς πολύ, πολύ, πολύ δυνατά. Χαλαρώστε. Ρουφήξτε την κοιλιά μέσα προς τον αφαλό και αφήστε την ελεύθερη. Σηκώστε τους ώμους πολύ, πολύ ψηλά, σαν να θέλετε να φτάσουν τα αυτιά. Και χαλαρώστε. Κάντε τα χέρια σας μπουνιές, σφίχτε τα δάχτυλα πολύ, πολύ σφιχτά. Χαλαρώστε. Συγκεντρωθείτε στο πρόσωπο και κάντε όσο πιο έντονες γκριμάτσες μπορείτε. Σφίχτε τα δόντια, το στόμα, τα φρύδια, το μέτωπο. Και χαλαρώστε. Τώρα αφήστε το σώμα σας ακίνητο. Στείλτε τη συγκέντρωση στο κέντρο του μετώπου. Αισθανθείτε τη χαλάρωση της αναπνοής να πλημμυρίζει το σώμα. Παρατηρήστε τις σκέψεις που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στο νου. Χωρίς να προσπαθήσετε να αλλάξετε τίποτα, επιτρέψτε στις σκέψεις να έρχονται και να φεύγουν. Σαν σύννεφα να περνούν μέσα από το νου. Μείνετε όση ώρα χρειάζεστε και όταν θέλετε να επιστρέψετε, φέρτε πάλι την επίγνωση στο εξωτερικό περιβάλλον, στα σημεία επαφής με τη γη, και όταν είστε έτοιμοι, ανοίξτε.